Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο. Κλασικό και αγαπημένο μας φαγητό. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, ένα μεγάλο κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, μισή κούπα μαϊντανό ψιλοκομμένο, ένα αυγό, δύο φέτες ψωμιού και έχουμε κρατήσει μόνο την ψύχα και το έχουμε μουλιάσει σε νερό, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, δυόσμο αποξηραμένο, πάπρικα γλυκιά, ρίγανη, σκόρδο σε σκόνη, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, χυμό από ένα λεμόνι, μουστάρδα 2 κουταλιές της σούπας και 1 κιλό περίπου πατάτες, κομμένες και ντονάτες, σε λεπτά κομμάτια. Πάμε να το φτιάξουμε! Πάμε να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας πρώτα τα μπιφτέκια. Σε ένα μεγάλο μπολ θα βάλουμε μέσα τον κυμά, το κρεμμύδι, το μαϊντανό, το αυγό. Σε μία άκρη που δεν έχει πέσει κάτι πάνω θα ρίξουμε σόδα. Πάνω στο κρέας θέλω να ρίξετε τη σόδα, όχι στο, δεν ξέρω αν το βλέπετε, όχι πάνω στο κρεμμύδι, στο μαϊντανό ή οπουδήποτε αλλού. Και αφού ρίξω τη σόδα, θα κόψω το λεμόνι και θα ρίξω σταγόνες πάνω στη σόδα από λεμόνι. Αυτό είναι προαιρετικό, το κάνω μόνο και μόνο για να φρατέψει τα μπιφτέκια μας. Θα ρίξω ελαιόλαδο, όχι πολύ, και από μπαχαρικά θα τα ρίξω όλα. Σκόρδο, αν δεν σας αρέσει μη ρίξετε σκόρδο, πάπρικα γλυκιά, δυόσμο, αλάτι, πιπέρι. Αρχίσω και τα πλάθω. Το κρεμμύδι μπορείτε να το περάσετε από το τρίφτη, μπορείτε να το βάλετε στο μούλτι, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ απλά το έχω ψιλοκόψει. Όπως σας αρέσει εσάς να το φάτε. Και θα βάλω στο τέλος και το ψωμί. Το οποίο ψωμί σας είπα είναι δύο φέτες ψωμιού, τις οποίες έχω μουλιάσει σε νερό. Πάμε να ανακατέψουμε καλά, να το ενσωματώσουμε και το ψωμί μας μέσα στο κυμά. Αφού ενσωματώσαμε και το ψωμί μέσα στο κυμά, θέλω να έχουμε ένα μείγμα μαλακό, αφράτο. Δεν θέλω να είναι σκληρό το μείγμα που θα βγάλουμε. Το αφήνουμε στην άκρη και πάμε να δούμε, να βάλουμε στο ταψί μας τα υλικά μας. Παίρνετε ένα ταψί, ένα πυρέξο, ό,τι έχετε, όπου θα βάλετε το φαγητό σας. Θα ρίξουμε μέσα τις πατάτες. Τις οποίες πατάτες τις έχω κόψει και ντονάτες όσο πιο λεπτά μπορώ, γιατί θέλω να ψηθούν και να βράσουν γρήγορα. Τώρα, μέσα εδώ στο μπολ μου θα ρίξω λάδι, θα ρίξω τη μουστάρδα, θα ρίξω το ζωμό από τα λεμόνια, από το λεμόνι, το ανακατεύω. Αφού το ανακατέψω θα ρίξω μέσα ρίγανη, πάπρικα, αλάτι, πιπέρι. Ανακατεύω. Θα προσθέσω λίγο μέσα περίπου μισό ποτήρι νερό, 100 ml. Συνεχίζω να ανακατεύω. Και αυτό το μείγμα το ρίχνω πάνω στις πατάτες. Ανακατεύω τις πατάτες, να πάει παντού. Σας το ξαναλέω, οι πατάτες όσο πιο λεπτά γίνεται να είναι κομμένες, ό,τι σχήμα θέλετε μπορείτε να δώσετε, αλλά όσο πιο λεπτά γίνεται κομμένες, να ψηθούν μέσα σε 45 λεπτά, μία ώρα που θέλουν και τα μπιφτέκια μας. Οπότε τώρα παίρνουμε και τα μπιφτέκια και κυμά μάλλον και φτιάχνουμε μπιφτέκια. Το φαγητό μου είναι έτοιμο, έτοιμο για το φούρνο. Θα το βάλουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 στον αέρα ή στις αντιστάσεις, ό,τι έχετε, και θα το ψήσουμε για μία ώρα. Πάμε να το βάλουμε.
Βλέπετε, μετά από μία ώρα ψησίματος, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Δεν σας κρύβω ότι έβαλα, καθώς ψινόταν, μισό ποτήρι νερό ακόμα μέσα στις πατάτες, στο ταψί μου, για να έχουν ζουμί οι πατάτες και να μπορούν να βράσουν και να γίνουν, και σύν' ότι τα μπιφτέκια τα γύρισα και από την άλλη πλευρά, για να ψηθούν ομοιόμορφα. Να σας τα δείξω, να σας σερβίρω. Είναι η πιο απλή συνταγή, νόστιμη και κλασική που υπάρχει. Αν κόψετε και λεπτές τις πατάτες, θα γίνουν και αυτές γρήγορα, όπως και τα μπιφτέκια. Το χρώμα που έχει το φαγητό μας οφείλεται στην πάπρικα τη γλυκιά που βάλαμε. Αυτό είναι το φαγητό μου. Θα σας δείξω και ένα μπιφτέκι, πώς βγαίνει, πώς γίνεται μέσα. Βλέπετε, είναι αρκετά μαλακό και αρκετά αφράτο. Απλή συνταγή με λίγα υλικά, εύκολη, φτιάχτε τη, δοκιμάστε τη, κλασικό και αγαπημένο μας φαγητό. Τα ακριβή υλικά της βρίσκονται γραμμένα στην περιγραφή και στα σχόλια του βίντεο. Περιμένω τα σχόλια, τις εντυπώσεις σας, περιμένω τις φωτογραφίες σας στο Instagram, στο λογαριασμό μου απλές συνταγές by Sotiria More. Και αν τη φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή όρεξη.